Ο τόπος μας σήμερα σε ένα ειδικό αφιέρωμα πνοής και ελπίδας για τον πρωτογενή τομέα. Σε ένα αφιέρωμα γνωριμίας με την αγροδιατροφή στην πατρίδα μας και ιδιαίτερα στη Μακεδονία, στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Ένα αφιέρωμα ελπίδας για τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μελισσοκόμο, τον μεταποιητή στον τόπο μας. Το αφιέρωμά μας ξεκινάει. Ο Κιλτίδης, πάνω απ' όλα, εκτός δηλαδή του βιογραφικού του, του πλουσιότατου, πρώην βουλευτής, πρώην υφυπουργός, πάνω απ' όλα άνθρωπος, επιστήμονας, συμπατριώτης μου, Κιλκισιώτης, με μεγάλη προσφορά στην κοινωνία. Την χάνει να είναι και ο πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κεντρικής Μακεδονίας. Όταν μιλάμε, Κώστα μου, για Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Κεντρικής Μακεδονίας. Γιατί ακριβώς μιλάμε? Νομίζω το αποτυπώνει η ονομασία, ο τίτλος του φορέα, αγροδιατροφική, δηλαδή η συνθετική παρουσία αυτού του χώρου, του αγροδιατροφικού χώρου, δηλαδή του πρωτογενούς τομέα, του μεταποιητικού διατροφικού τομέα και της προώθησης και εμπορίας. 3 σε 1. Όπως μου αρέσει χαρακτηριστικά και παραστατικά να το τονίζω, συν ένα, 3 συν 1 λέω παραστατικά, το συν ένα έχει να κάνει με το τουριστικό κομμάτι και το πολιτισμικό, δηλαδή την γαστρονομία. Εάν προσθέσουμε αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν είναι εύκολο να τα συντεριάσεις, εκεί όμως αποσκοπεί η σύμπραξη των δυνάμεων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όχι μόνο της διοικητικής οντότητος, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη του Απόστολου του Τζικώστα και της Περιφέρειας και του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ξεκίνησε η διαδικασία και η διαβούλευση για τη δημιουργία αυτού του φορέα. Τελικώς καταλήξαμε 18 φορείς να συμπτύξουν τις δυνάμεις τους προερχόμενες από τον ευρύτατο αυτόν αγροδιατροφικό τομέα. Δηλαδή είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορειοελλάδος, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορειοελλάδος, Επιμελητήρια Σερών και Χαλκιδικής, Ξενοδόχη Χαλκιδικής, Ένωσης Ινοποιών Βορειοελλάδος, η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, η οποία και απλώνει τα φτερά της πέραν της Θεσσαλονίκης και καταλαμβάνει σχεδόν την Κεντρική Μακεδονία, δήμοι, 6 δήμοι της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, δηλαδή, όποιο δυναμικό υπήρχε στον χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει σε αυτή τη σύμπραξη του αγροδιατροφικού τομέα. Η σκοπή, ποιοι ήταν, πώς ενδέχεται να διαμορφωθούν και ποιος θα είναι και ο τελικός στόχος αυτής της πραγματικά καταπληκτικής, θα την πω και παραγωγικής ιδέας. Εκ της συστάσεώς του, από το καταστατικό του, αυτή η σύμπραξη, αυτός ο φορέας, αποσκοπεί στο να αναδείξει αυτόν τον φορέα ως πολιτικό και στρατηγικό σύμβουλο κατεξοχήν της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, της διοικητικής της υπόστασης, που να αναδείξει εκεί ποιες πολιτικές και ποια στρατηγική σε αυτόν τον χώρο πρέπει να ακολουθηθούν. Δηλαδή, σκοποί και στόχοι έρχονται και ενοποιούνται κατά κάποιο τρόπο, και όχι κατά κάποιο τρόπο, στην κυριολεξία τολμώ να πω. Γιατί εμείς, παραδείγματος χάρη, καλούμαστε να πούμε ποια καλλιέργεια στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία περιφέρεια είναι η δύναμη παραγωγής, όπως είναι και το σύνθημά μας της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, με στον πρωτογενή τομέα άνω του 1/4 της παραγωγής της πατρίδος μας, ξέρετε, συντελείται στην Κεντρική Μακεδονία, πάνω από το 25%.
στον μεταπητικό τομέα μπορεί να ερχόμαστε δεύτεροι, αλλά στην ουσία είμαστε πρώτοι. Αν αναλογιστεί κανένας τι έχει συμβεί σε αυτή την περιοχή από το 1990 και μετέπειτα. Λοιπόν, επομένως πρέπει να δείξουμε ποια καλλιέργεια είναι αυτή η οποία υπάρχει και μπορεί να μεγενθηθεί, να αυξήσει την ποσότητά της και ταυτόχρονα και τα ποιοτικά της γνωρίσματα. Ποιες καλλιέργειες είναι αυτές που χάθηκαν στο διάβα του χρόνου, παραμένουν όμως ισχυρές ως διατροφική υπόσταση και θα πρέπει να τις αναδείξουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία στην πατρίδα μας εδώ, την ιδιαίτερη την κεντρική Μακεδονία, όσοι μεγαλώσαμε εδώ, τα θυμόμαστε ότι υπήρχαν και δυστυχώς ή χάθηκαν ή δεν έχουν το μέγεθος εκείνο που έπρεπε να έχουν. Επομένως τώρα, αν αναλογιστείτε ότι εμείς πρέπει να αναδείξουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο κάποια στιγμή και ποιες μεταποιητικές μονάδες πρέπει με πρόνοια, με φροντίδα, με υποστήριξη είτε με εθνικά προγράμματα ή κατεξοχήν με ευρωπαϊκά προγράμματα πρέπει να υποστηριχθούν, ούτως ώστε αυτός ο πολλαπλασιαστής που στον πρωτογενή τομέα είναι πανίσχυρος να μεγενθηθεί λογαριθμικά πλέον όταν θα ιδρυθεί και η μεταποιητική μονάδα. Δηλαδή η γη, ένα αγαπημένο σύνθημα δικό μου από τότε που ήμουν στο Υπουργείο Γεωργίας, όπως μου αρέσει να το λέω εγώ, ήταν ότι η γη δεν παράγει υπεραξίες. Η γη παράγει αξίες. Οι υπεραξίες προκύπτουν από την συνθετική δράση και από την καθετοποίηση του πρωτογενούς τομέα. Όταν δηλαδή το κάνεις εσύ προϊόν διατροφικό, μεταποιημένο, το οποίο μπορείς να το εμπορευθείς και να προσδώσεις έτσι υπεραξία συγκλονιστική, θα τολμούσα να πω. Αν ο πολλαπλασιαστής, ο οικονομικός στον πρωτογενή τομέα είναι της τάξης του 5 ή του 6, δηλαδή βάζεις ένα ευρώ και πολλαπλασιάζεται επί 5 για να το λέμε απλά, να το καταλαβαίνουν οι πολίτες, τότε όταν αυτό πάει και στην μεταποίηση των προϊόν, δηλαδή όταν το σιτάρι γίνεται αλεύρι, το αλεύρι γίνεται μπισκότο, το μπισκότο γίνεται υψηλής διατροφικής αξίας με ποιοτικά γνωρίσματα και καταφέρεις να το προωθήσεις όχι μόνο στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό, τότε αντιλαμβάνεστε πλέον ότι πάει επί 12, επί 13, επί 14. Ο πολλαπλασιαστής γίνεται συγκλονιστικός. Γιατί πρέπει να κατανοήσουμε ότι μέσα σε αυτό το σύμπλεγμα έχουμε και την υπεραξία του εργατικού δυναμικού που απασχολείται. Δηλαδή πλέον έχουμε ένα πράγμα το οποίο νομίζω ότι συνδέει παραγωγή και κοινωνία. Ποιος είναι ο στόχος και αν είναι αυτός εφικταίος? Ναι. Ήδη, κοιτάξτε, για να γίνει κατανοητό νομίζω στους συμπολίτες μας, πρέπει να πω παραδείγματα για να γίνει κατανοητό. Είμαστε οι άνθρωποι που βγήκαμε μπροστά με πρωτοποριακή, έτσι πιστεύω, αντίληψη, να πούμε ότι πρέπει η ελληνική βιοποικιλότητα να μπει στο μακεδονικό κρασί. Δηλαδή, έχουμε δύο τράπεζες γενετικού υλικού, του ΕΛΓΟ του Υπουργείου Γεωργίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πρέπει να είναι πάνω από 270, σίγουρα είναι οι ποικιλίες που έχει ο ΕΛΓΟ. Πιστεύω ότι έχει και συν 50 ακόμη το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μαζί με αυτές που έχει. Δηλαδή, πάνω από 300 ποικιλίες ελληνικού υινοποιήσιμου σταφυλιού υπάρχουν, που πρέπει αυτό το άλμα το ποιοτικό και το παραγωγικό που έκαναν οι ιδιώτες υινοποιοί, γιατί ας ξεφύγουμε λίγο, ας ξεκολλήσουμε από τη μιζέρια μας και από όλα αυτά που μας δένουν και μας αλυσοδένουν και να πούμε ότι κάποιοι άνθρωποι έκαναν άλματα, δηλαδή αυτά τα οποία συνέβησαν τα 20 χρόνια τα τελευταία στην πατρίδα μας, στην υινοποιία και στην τυροκομεία, σε αυτούς τους δύο τομείς, είναι ασύλληπτα, δεν τα φανταζόμασταν ποτέ ότι θα συμβούν. Επομένως, αντιληφθείτε τώρα αυτό το άλμα των εινοποιών να ταυτιστεί και να διαιωνιστεί στον αιώνα τον άπαντα, όπως τα έλεγε και ο Υμνοδός, με ελληνική βιοποικιλότητα. Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, που τα βλέπετε ήδη και μάλιστα με μονοποικιλιακή έκφραση, ασύλληπτα κρασιά, τα οποία θα δώσουν και την ταυτότητα που δεν θα κινδυνεύουν στο πλέον, όταν η γευσηγνωσία, ο πότης δηλαδή, θα ζητάει ασύρτικο και μαλαγουζιά, δεν θα κινδυνεύει ποτέ από τη Χιλή, ποτέ από την Αυστραλία, ποτέ από κανέναν. Έτσι λοιπόν, και άλλα προϊόντα, όπως το σουσάμι, όπως ο ντοματοπολτός, όπως η ταπεινή λαχανίδα και τόσα άλλα προϊόντα, μπορούν να αναδειχθούν και με άλλες δράσεις, με εκθετήρια, με ηλεκτρονικά δημοπρατήρια, που συνδυαστικά πλέον έχουμε προχωρήσει, και έχοντας συμμάχους και τους
τους ιδιώτες πλέον, τους οποίους θα τους συνδέσουμε ως συνεργαζομένους με κανονισμό στο άρμα αυτού του φορέα, νομίζω ότι θα έχουμε πάει τον πύχη πολύ ψηλότερα από εκεί που τον έβαλε και ο Περιφερειάρχης ο Απόστολος Ζωζής Κώστας. Να είστε καλά και ευχαριστώ. Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Αυτά είναι λόγια ζήμωσης στο καμίνι της ζωής και κυρίως της ελληνικής φύσης και της ελληνικής γης. Ο Κώστας ο Κιλτίδης είναι ένας αγωνιστής με κουλτούρα και πάνω απ' όλα αγάπη για την πατρίδα. Και απευθύνομαι κυρίως σε εσάς, τους υποστηρικτές της εκπομπής, τους απλούς ανθρώπους της γης. Ό,τι μπορεί να αλλάξει η πατρίδα μας. Μέσα ένα μικρό δείγμα από όλα αυτά που έχει πει ο Κώστας ο Κιλτίδης. Συμπατριώτη μου, αγαπητέ φίλε Κώστα, σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Και ο Θεός σώζει την Ελλάδα και τη Μακεδονία. Να το ξέρουν αυτό. Έτσι ακριβώς. Η αγροδιατροφή, η αγροτοοικονομία μπορεί να γίνει μοχλός ανάπτυξης στην πατρίδα μας, ιδιαίτερα στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Και τέλος, τι σημαίνει αγροδιατροφή? Ο Φάνης ο Παπάς, ως άνθρωπος της γης, της καθημερινότητας, ως άνθρωπος που ζει με έναν άλλον τρόπο την πατρίδα, είναι από τους σημαντικότερους ανθρώπους μέσα στην περιφέρεια της κεντρικής Μακεδονίας που δραστηριοποιείται προς την κατεύθυνση αυτή. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε καταρχήν. Και εγώ χαίρομαι, φίλε Φάνη, που τα ξαναλέμε. Το ερώτημα είναι αυτό. Πού άκουσες? Καταρχήν, αν με επιτρέπετε, λίγο όσον αφορά προς τους σημαντικότερους ανθρώπους, θεωρώ ότι σε αυτό το σύστημα όλοι είμαστε απαραίτητοι και δεν υπάρχει κάτι σημαντικότερο ή μη σημαντικότερο. Και για μένα σημαντικότεροι στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας και όσον αφορά το κομμάτι αγροδιατροφικής είναι οι άνθρωποι που παράγουν καθημερινά, οι άνθρωποι που βρίσκονται είτε στα χωράφια είτε με τα ζώα τους στις κτηνοτροφικές μονάδες. Εμείς ως περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα ο Περιφερειάρχης ο Απόστολος Τσικώστας το έχει πει πολλές φορές ότι είναι δύο οι βασικοί άξονες. Δύο οι πυλώνες όπου μπορεί να στηριχθεί όχι μόνο η δικιά μας η οικονομία της κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και γενικότερα η εθνική οικονομία. Και δεν είναι αυτοί οι άλλοι πυλώνες, πέρα από τον πυλώνα του αγροτικού κόσμου, της αγροτικής οικονομίας και ο πυλώνας τουρισμού. Κυρίως όμως όσον αφορά στο πρωτογενή τομέα, ως περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας είμαστε υποχρεωμένοι να στρέψουμε το βλέμμα μας και όχι μόνο το βλέμμα, να εργαστούμε γύρω από αυτό, διότι είμαστε μια περιφέρεια που παράγουμε πάνω από το 1 τέταρτο του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος, 26,6%, νομίζω φέτος είμαστε ακόμα περισσότερο, και εξάγουμε η πρώτη περιφέρεια σε επίπεδο χώρας πάνω από το 1 τρίτο των εξαγόμενων προϊόντων στο πρωτογενή τομέα. Πάνω από 33% εξάγεται από την κεντρική Μακεδονία. Μια κεντρική Μακεδονία που παράγει τα πάντα, είτε πρόκειται από προϊόντα γης, όπως είναι οι ευλογημένοι τόποι της Πέλας, της Μαθίας, της Πιερίας, όπου παράγουν πολύ ωραία φρούτα, πολύ νόστιμα και τα εξάγουν σε όλες τις χώρες, είτε πρόκειται για προϊόντα γης επίσης, για το ρύζι, τα στυρά, για την ελιά της Χαλκιδικής, για το λάδι, ελιά βρόσιμη που εξάγεται σε όλο τον κόσμο, καθώς επίσης και για προϊόντα κτηνοτροφικά, γαλακτοκομικά και κυρίως προϊόντα θάλασσας, όπως είναι μυδοκαλλιέργειες στο Θερμαϊκό, έχουμε πολύ ωραία ιχθυοτροφία, επίσης έχουμε τη μεγαλύτερη ιχθυαγορά που είναι στη Μηχανιώνα. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε πολύ κοντά στο πρωτογενή τομέα. Και γι' αυτό το λόγο διαπιστώσαμε ότι καλύτερο όχημα όθησης και βοήθειας να δημιουργήσουμε μια εξωστρέφεια στο πρωτογενή τομέα δεν είναι αυτό από το κομμάτι της γαστρονομίας, μέσα από τον αγροδιατροφικό κόσμο. Και όσον αφορά με το κομμάτι της γαστρονομίας, γι' αυτό και έχουμε κάνει τη μακεδονική κουζίνα, μέσα από μια μακεδονική κουζίνα ήδη έχουμε κάνει συνέδρια με πολύ γνωστά πανεπιστημιακά ιδρύματα, τόσο τα δικά μας, όπως είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, κυρίως όμως έχουμε κάνει και ένα συνέδριο
με το Πανεπιστήμιο Harvard της Αμερικής, στο τμήμα ιατρικής, που μας ήρθαν και μας μιλήσαν για την μεσογειακή διατροφή και για τα κάλλη που έχει αυτή η διατροφή στον ανθρώπινο οργανισμό. Μέσα σε αυτό το συνέδριο παρουσιάσαμε τη μακεδονική κουζίνα, μια κουζίνα ιδιαίτερη, ιδιόμορφη, πεντανόστιμη, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, διότι μιλάμε για μια περιοχή την πιο έντονη, με πολύ έντονα πολιτιστικά στοιχεία σε όλες τις περιόδους, με διαφορετικότητες, εθνικότητες, με ήρθανε στοιχεία, είτε έρχε από τη Μικρά Ασία, είτε ήρθαν από το Πόντο, είτε από εδώ από τους διγενείς, από την Εβραϊκή κοινότητα, από την Οθωμανική κοινότητα στο παρελθόν. Όλες αυτές αφήσανε εδώ πέρα το κατακάθι, το ό,τι καλύτερο υπάρχει. Με αποτέλεσμα, ερχόμαστε να παρουσιάσουμε αυτή τη μακεδονική μας κουζίνα. Μέσα από μια μακεδονική κουζίνα, που κυρίως ο βασικός στόχος δεν είναι να έρθουμε απλώς να καταγράψουμε 100 συνταγές και να πούμε αυτές είναι οι συνταγές μας. Ο βασικός μας στόχος είναι να έρθουμε να δώσουμε προστιθέμενη αξία στους ανθρώπους παράγων. Διότι είμαστε μια περιοχή ευλογημένη, όπου έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών ως τουρίστες. Μέσα από την γαστρονομία και τη μακεδονική κουζίνα, που θέλουμε να πιστοποιήσουμε τους χώρους εστίασης, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, θα πρέπει, πέρα από το να αναγράφουν στο μενού τους κάποιες παραδοσιακές τοπικές συνταγές, θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιούν και τοπικά προϊόντα. Άρα, προσπαθούμε να δώσουμε πραγματική προστιθέμενη αξία και επίσης να δημιουργήσουμε μία κουλτούρα, μία καταναλωτική συνείδηση προς τον καταναλωτή, ότι πρέπει να εμπιστεύεται τις ελληνικές ετικέτες, τα ελληνικά προϊόντα, και είναι κρίμα και άδικο να φεύγουν τα προϊόντα σε μεγάλες ποσότητες στο εξωτερικό και να μην φεύγουν μεταποιημένα στο σύνολό τους, αλλά να τα παίρνουν άλλες χώρες, να τα χρησιμοποιούν ως βάση ποιότητας για να τα προσθέτουν με άλλα προϊόντα από άλλες χώρες χαμηλότερες ποιότητες και να βγαίνουν στις αγορές και να παίρνουν το καλύτερο μερίδιο, το μεγαλύτερο μερίδιο των διεθνών αγορών. Επομένως, κάνουμε πολλά βήματα και γι' αυτό το λόγο έχουμε δημιουργήσει μια μεγάλη εξωστρέφεια και γι' αυτό το λόγο συμμετέχουμε σε όλες τις διεθνείς και εθνικές αγορές και εκθέσεις με συμμετοχή της περιφέρειας. Να πω ότι πρόσφατα πήγαμε σε Σαγκάη, είμαστε στη Γερμανία, στην Ανούγκα, στο Παρίσι, στη Σιάλ, στη Fruit Logistics, τώρα σε λίγο θα είμαστε στη Provence, στο Düsseldorf, όπου έχει να κάνει κλαδικές εκθέσεις θεματικές, συγκεκριμένες, γύρω από τον Ίνο, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη αμπελουργία με πολύ καταπληκτικά κρασιά. Καθώς επίσης θα πάμε για πρώτη χρονιά φέτος στη Seafood, σε προϊόντα που έχει να κάνει κυρίως με καταψυγμένα και προϊόντα της θάλασσας, όπου εκεί έχουμε τις μεδοκαλλιέργειες που παράγουμε πάνω από το 80%, το εξάγουμε το παραγόμενο προϊόντων που παράγονται εδώ στο κόλπο θερμαϊκό. Άρα καταλαβαίνετε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε υπεραξία σε αυτά που παράγεται και γι' αυτό το λόγο κάναμε την αγροδιατροφική σύμπραξη, όπου μέσα αυτή την αγροδιατροφική σύμπραξη συμμετέχουν όλοι οι βασικοί παίχτες της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως είναι ο Σύνδεσμος Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Μηχάνων, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπως είναι οι ομάδες παραγωγών, οι σύλλογοι, οι νοποιητικοί, οι αμπελουργικοί σύλλογοι, τα επιμελητήρια, τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα, όπως τα προανάφερα, το Αριστοτέλειο, οι Αμερικάνικοι που ασχολούνται γύρω από το κομμάτι του πρωτογενούς τομέα. Η ΓΕΕ Επιχειρήν, επίσης μια κατεξοχήν μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με το πρωτογενή τομέα. Διότι τι θέλουμε, η αγροδιατροφική σύμπραξη, ποιος είναι ο ρόλος της? Είναι να μπορεί και να έρχεται, είναι ο βασικός στρατηγικός σύμβουλος της περιφέρειας. Να μπορεί να έρχεται και να μας δίνει τις γραμμές πάνω στις οποίες θα κινηθεί η περιφέρεια και να μην είναι γραμμές όπου έρχεται ο κάθε Φάνης Παπάς ή ο Απόστολος δικός σας από μόνος του και απλώς κατευθύνει προς τα που θα πάμε. Να είναι γραμμές μέσα από μία συζήτηση, μέσα από ένα διάλογο, από διάλογο όμως από ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την αγορά, από ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το πώς να παράγουν καλύτερα προϊόντα. Το όραμα αυτό, το οποίο βήμα-βήμα παίρνει σάρκα και οστά και πραγματικά είναι άξιοι συγχαρητηρίων όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και άνθρωποι που μπαίνουν, να το πω, σε αυτή την πράξη, σε αυτό το σκεπτικό, αυτό που είπα ποτήτερα, το όραμα. Πιστεύεις ότι ο απλός πολίτης, ο κτηνοτρόφος που πηγαίνει να αρμέξει, ο αγρότης που πηγαίνει μέσα στο χωράφι του, κουρασμένος, ταλαιπωρημένος με τη ζέστη, με το κρύο, ο ψαράς,
μπορεί να το κατανοήσει και να γίνει κοινωνός αυτής όλης της προσπάθειας. Καταρχήν να μου επιτρέψετε. Ήδη αυτοί έχουν κάνει νομίζω βήματα πολύ πιο μπροστά από εμάς. Και σας το λέω έτσι με ειλικρίνεια, ξέρετε ότι βρίσκομαι σε μια περιοχή κτηνοτροφική, σε μια περιοχή γεωργική, τυχαίνει να ζω στο Σοχό. Μιλάω καθημερινά με ανθρώπους παραγωγούς, είτε έχει να κάνει στο σύνολο της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ήδη έχουν κάνει πολλά βήματα μπροστά. Ήδη νομίζω ο αγρότης της Ελλάδος δεν είναι πολύ πίσω από τον αγρότη των αναπτυγμένων χωρών της Ευρώπης. Ήδη από μόνο τους κάνα πολλά βήματα. Αυτό που μένει όλοι εμείς να μπορέσουμε να γίνουμε μια μεγάλη ομάδα και να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Όπως πιστεύω πάρα πολύ στις ομάδες παραγωγών και στις ισχυρές ομάδες παραγωγών. Δηλαδή πιστεύω πάρα πολύ στην συνεργατικότητα. Γιατί μόνο μέσα από συνεργατικότητα μπορεί να έχουμε επιθυμητά αποτελέσματα. Σίγουρα πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά βήματα και αυτή τη στιγμή, αυτή η περίοδο που περνάμε είναι πολύ σημαντική. Είτε με τα σχέδια βελτίωσης, είτε με τη μεταποίηση που θα ανοίξει, είτε τα μεγάλα προγράμματα, τα επενδυτικά. Πρέπει να δούμε πραγματικά το πού πάμε. Να ενισχύσουμε δομές που να έχουν να κάνουν με την αύξηση της παραγωγής και κυρίως με την καλυτέρευση των τελικών παραγόμενων προϊόντων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στο παρελθόν χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες και τις χάσαμε γιατί πάντα είχαμε ένα λάθος προσανατολισμό. Δηλαδή πήγαμε στην επαρχία και αντί να ενισχύσουμε την παραγωγή, κοιτάξαμε να ενισχύσουμε τον αγροτουρισμό. Είμαι υπέρ του αγροτουρισμού. Ο αγροτουρισμός όμως ξέρετε πότε ενισχύει και πώς ενισχύθηκε σε όλο τον κόσμο. Εφόσον ενισχύθηκε ο παραγωγός, αυτός που παράγει, εφόσον ενισχύθηκε το τελικό του προϊόν, ήταν πάρα πολύ καλό το τελικό προϊόν, μετά ήρθε η ανάγκη να πάει να επισκεφτεί κάποιος και μια μονάδα. Εμείς κάναμε τις μονάδες μας επισκέψεις μας χωρίς να έχουμε παραγόμενο προϊόν. Δεν είχαμε καμία τύχη και κανένα αποτέλεσμα. Επειδή βλέπω τώρα ότι έχει αλλάξει και η αντίληψη και η νοοτροπία των ανθρώπων που παράγουν και κυρίως βλέπω ότι πολλά νέα παιδιά που έχουν μπει στο πρωτογενή τομέα προέρχονται και με πάρα πολύ καλή εκπαίδευση. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι με πανεπιστημιακή εκπαίδευση και όχι μόνο. Και έχουν αποφασίσει να ασχοληθούν με αυτό που θέλουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα. Μην ξεχνάμε, εμείς στο παρελθόν, όταν κάποιος πήγαινε σε μια γεωπονική σχολή, το μυαλό του δεν ήταν καν να ασχοληθεί με το κομμάτι της παραγωγής. Η νοοτροπία υπήρχε πώς θα μπορέσουμε αυτό το παιδί να το βάλουμε στον δημόσιο, να γίνει δημόσιο υπάλληλος. Δυστυχώς, ευτυχώς, συγγνώμη κιόλας, έχει αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου και θεωρώ και ευελπιστώ ότι θα έχουμε τύχη και μέλλον γιατί αναπτύσσεται το ανθρώπινο δυναμικό. Και πραγματικά αυτό μπορούμε να το δούμε με τους νέους γεωργούς σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας. Ήμασταν η πρώτη περιφέρεια με 3.200 αιτήσεις νέων γεωργών, ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν με το πρωτογενή τομέα. Φίλοι του πρωτογενή τομέα και κυρίως απλοί άνθρωποι της γης, κρατήστε δύο λέξεις που λέει ο Φάνης ο Παπάς και είναι οι λέξεις κλειδιά, συνεργατικότητα και παραγωγή. Σε αυτές επάνω πρέπει να στηριχθείτε, σε αυτές επάνω πρέπει να στηριχθούμε όλοι για να πάει η πατρίδα μας μπροστά. Φίλε Φάνη, σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Ήταν μια συζήτηση καρδιάς, γιατί έτσι πρέπει να μιλάνε οι απλοί άνθρωποι, ξεκάθαρα, διάφανα. Και εγώ σας ευχαριστώ και ειλικρινά σας το λέω, σας συγχαίρω. Σας συγχαίρω που δίνετε το χρόνο και ασχολείστε με τον πρωτογενή τομέα, γιατί νομίζω είναι μόνο αυτό που μπορεί να μας βγάλει από τα διέξοδο. Θεωρώ ότι πρέπει να λέμε λόγια, αλλά να το πιστεύουμε στην πράξη ο καθένας από εμάς. Να είναι κοντά σε αυτούς, να κάνει τον αγώνα, να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κίνητρα γίνεται για να μπορέσει να πάει, να έχει μέλλον η χώρα μας. Γιατί χωρίς πρωτογενής τομέας, το λέω παραδείγματος χάρη, είπαμε κάτι με δύο βασικές άξονες, πρωτογενής και ο τουρισμός. Ο τουρισμός ανά πάσα στιγμή μπορεί με ένα εξωγενή πρόβλημα να πάει μια ολόκληρη χρονιά να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που θα σε συντηρήσει και θα σε διατηρήσει ως χώρα ακόμα και στα δύσκολα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
αγροδιατροφή στην πατρίδα μας. Η αγροδιατροφή σε κάθε τόπο ξεχωριστά. Ο πρωτογενής τομέας, η ανάπτυξή του, είναι ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων. Όμως οι απαντήσεις αυτές δεν μπορούν να μην υποθούν, να μην απαντηθούν από τους προτεργάτες της γης. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι των συνεταιρισμών. Ένας συνεταιρισμός ξεχωριστός, πανελληνίος, γνωστός για την ποιότητά του, για την ηθική του, για τις δράσεις του, είναι ο πρώτος συνεταιρισμός της Χαλάστρας. Και όταν μιλάμε για Χαλάστρα, μιλάμε για τον κήπο της ΕΔΕΜ του ρυζιού στην πατρίδα μας. Και αυτός ο συνεταιρισμός έπαιξε, παίζει και θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα στην πατρίδα μας και ειδικά την αγροδιατροφή. Λεωνίδα μου, ναι, Γιώργο μου, η άποψη δική σου. Η άποψη δική μου. Άκουσες το δικό μου προβληματισμό, άκουσες τη δική μου εισαγωγή, έχει να κάνει με το μέλλον της αγροδιατροφής και του πρωτογενή τομέα στην πατρίδα μας μέσα από τις αξίες τις παλιές. Πολύ καλά τα είπες, Γιώργο. Να συμπληρώσω πάνω σε αυτό ότι συνεταιρισμός σημαίνει συλλογική προσπάθεια. Και συλλογική προσπάθεια σημαίνει σωστό, σοβαρό και ποιοτικό προϊόν. Αυτό παράγουμε εμείς. Ο συνεταιρισμός μας αποτελείται από 500 μέλη, παράγει ένα προϊόν ποιοτικό που αυτή τη στιγμή φεύγει εξαγωγή το 80% της ποσότητάς του σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Και στις ανατολικές χώρες τα τελευταία 3-4 χρόνια. Γιατί αυτό? Γιατί είναι ένα προϊόν που παράγεται, θα το τονίζω, από εφάλμηρα εδάφη. Είμαστε μια μικρή Ολλανδία, είμαστε 4 με 5 μέτρα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, τα χωράφια μας παίρνονται μόνο ρύζι και τίποτα άλλο, άρα έχουν από τη μάνα τους, όπως λέμε εμείς, αλατότητα, την αλατότητα που χρειάζεται ώστε να είναι ένα προϊόν ποιοτικό και πεντανόστιμο. Μια δοκιμή θα μπορούσε να πείσει τον οποιοδήποτε δύσκολο καταναλωτή. Ο Αντιπρόεδρος, Χρήστο μου, το μικροκλίμα της κάθε περιοχής μπορεί να δώσει ξεχωριστό χρώμα, να έχει μια ξεχωριστή ονομασία, ούτως ώστε το προϊόν να είναι παγκοσμίως αναγνωρίσιμο, κάτι το οποίο συμβαίνει με εσάς, με τη Χαλάστρα. Πιστεύω ότι ο λόγος ο οποίος κάνουμε εξαγωγές είναι η ποιότητα. Όλη η Ευρώπη, και όχι μόνο όπως είπε πριν από λίγο ο Λεωνίδας, βλέπουν την ποιότητα. Είμαστε ένας συνεταιρισμός ο οποίος επενδύουμε και πατάμε πάνω στην ποιότητα. Στόχος μας είναι να παραμείνουμε εκεί, να καλλιεργούμε, ο βασικότερος, να μπορούμε να φέρνουμε συνάλλαγμα έσοδα εδώ στην Ελλάδα για να θεί ανάπτυξη μέσα από εδώ. Είστε συνεταιρισμός 100 χρόνια. 100 χρόνια. Το 2017 κλείσαμε 100 χρόνια ενός υγιέστατου συνεταιρισμού. Αυτό που έχω να πω εγώ στους φίλους της εκπομπής είναι ότι αυτός ο συνεταιρισμός με τα 100 χρόνια είναι ο συνεταιρισμός πρότυπο που μαζί με άλλους σε άλλες περιοχές της πατρίδας κρατήσαν όρθια τη συνεταιριστική ιδέα. Αυτή η συνεταιριστική ιδέα, πρόεδρε μου, έχει μέλλον στην πατρίδα μας. Ναι, πιστεύω ότι έχει. Το έχει καταλάβει αυτό και η Ευρώπη, το έχει καταλάβει και η Ελλάδα και μέσα από τα νέα προγράμματα, από την νέα ΠΑΑ, τα νέα ΠΑΑ που βγαίνουν, προωθεί τις συνεταιριστικές ομάδες, τις ομάδες παραγωγών. Άρα, ο παραγωγός πρέπει να σκεφτεί και ειδικά ο Έλληνας μικροπαραγωγός που έχει μικρό κλήρο, ότι μόνο μέσα από ομάδες, συνεταιριστικές ομάδες, θα μπορούσε να συνεχίσει αυτό που κάνει, να συνεχίσει την παραγωγή και να παράγει ένα ποιοτικό προϊόν. Αυτή η απάντηση του Προέδρου είναι η πεμπτουσία του συνεταιριστικού κινήματος. Όμως, δυσκολίες υπήρχαν, υπάρχουν, θα υπάρχουν. Τα μέλη σας καταλαβαίνουν ότι ο συνεταιρισμός είναι το λιμάνι τους. Και όχι μόνο. Αυτό που θέλω να σου πω ότι οι δυσκολίες, όπως είπες, υπήρχαν και υπάρχουν. Γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς μαζί με τη βοήθεια των μελών, να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα
και να δίνουμε πάνω απ' όλα υπεραξία στο προϊόν το οποίο παράγουμε. Πολλές φορές συζητάμε με συνεργάτες, συναδέλφους εκτός Ελλάδος και όταν τους λέμε ποιοι είμαστε, ποια είναι τα μέλη μας και πώς λειτουργούμε, το μόνο πράγμα που δεχόμαστε είναι τα συγχαρητήρια. Τους φαίνεται τόσο παράξενο και πώς η δύναμη 500 μικρών μελών γίνεται μία γροθιά και μπορεί να κοιτάξει κατάματα, μεγάλα ονόματα, μεγάλα φαν, μεγάλα τραστ. Η γη μας, ο τόπος μας, η Θεσσαλονίκη μας, η Χαλάστρα μας, η Μακεδονία μας έχει βαθιά γαστρονομική γνώση. Αυτή η γνώση γαστρονομική των παλαιών που σήμερα δειλά-δειλά γίνεται όλο και πιο έντονη. Πιστεύεις, Πρόεδρε μου, ότι πρέπει να γίνει σλόγγαν της εποχής για όλο τον ελληνισμό και κυρίως μια και μιλάμε για τη Μακεδονία μας εμείς, ότι τα προϊόντα αυτής της περιοχής, της μακεδονικής περιοχής, έχουν ιδιαίτερη αξία? Βεβαίως, τα προϊόντα της μακεδονικής γης όχι μόνο το έχουν καταλάβει οι καταναλωτές, το έχουν καταλάβει, αν θες, και η περιφέρεια και το Υπουργείο, εξού και η προσπάθεια που γίνεται από την περιφέρεια εδώ και κάποια χρόνια, που αξίζουν συγχαρητήρια για τον Περιφερειάρχη, για αυτό που κάνει, το να μαζεύει όλες τις επιχειρήσεις, συνεταιριστικές και μη, στο να δείχνουν τα προϊόντα τους και να δείχνουν ότι η μακεδονική γη παράγει τα πάντα. Τα πάντα και ποιοτικά. Θα μπορούσε να βγει σε όλες τις μεγάλες αγορές του κόσμου, αρκεί να έφταναν οι ποσότητες, ώστε μέσα από την μεσογειακή διατροφή υπάρχει και η μακεδονική διατροφή. Γιατί η γη της Μακεδονίας, όπως σας είπα και πριν, παράγει τα πάντα και ποιοτικά. Σας συνάντησα στην έκθεση Δεντρόπ. Η παρουσία σας εδώ είναι στο πνεύμα της νέας εποχής, ότι πρέπει να υπάρχει εξωστρέφεια, πρέπει να είναι οι συνεταιρισμοί, ως επιχειρήσεις πλέον, παρούσες σε φράσεις, σε εκθέσεις, σε άλλο επίπεδο παρουσίες. Αυτά είναι μονόδρομος. Για μας αυτά όλα είναι μονόδρομος. Ήδη είμαστε τώρα, συμμετέχουμε σε μία έκθεση στη Δετρόπ. Σε 15 μέρες θα κατέβουμε στην Αθήνα σε μια άλλη έκθεση στην Food Expo. Μια και εκεί εξίσου ακόμη μεγαλύτερη δυναμική εκθέσεων και εκθετών. Θα δώσουμε και εκεί το παρόν μας, θα τους πούμε και εκεί ποιοι είμαστε, τι παράγουμε και ότι θα συνεχίσουμε να το παράγουμε όσο ο Θεός μας έχει καλά. Να σας ευχαριστήσω και εσείς με τη σειρά σας να ευχαριστήσετε τον κόσμο σας, τα μέλη σας, έτσι μια ευχή καρδιακή για τους αγρότες. Πρέπει να ευχαριστήσουμε και εσένα που σκύβεις τα αγροτικά προϊόντα καθημερινά και τα προβάλλεις, και άρα και εσύ είσαι ένας αρρωγός στα προϊόντα της μακεδονικής γης. Άρα αξίζουν συγχαρητήρια και σε σένα και στους καταναλωτές που προτιμούν τα ελληνικά προϊόντα, τα μακεδονικά προϊόντα, γιατί είναι προϊόντα, όπως σας είπα και πριν, που δεν θα τα βρείτε πουθενά και μπορούμε να κάνουμε τη δοκιμή που σας είπα για να μπορέσουμε να φέρουμε στο πιάτο μας, στα παιδιά μας, ένα προϊόν που αξίζει πραγματικά. Σας ευχαριστώ, φίλοι μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Κάτι τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι ο Έλληνας από τον Έλληνα θέλουμε να δείξει εμπιστοσύνη στο προϊόν το οποίο εδώ πέρα παράγουμε, συσκευάζουμε, για να μπορέσει να το έχει στο πιάτο του ένα ελληνικότατο προϊόν με όσο γίνεται πιο φιλικό στο πιάτο του. Έτσι, και σε θέματα τιμής και σε θέματα ποιότητας. Όταν λέμε και σε φιλικό, θέματα αυτό εννοώ. Παρουσίασης γενικότερης. Σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και πάλι. Σας ευχαριστώ. Και για την προσπάθεια την οποία κάνετε για να μπορέσουμε χρέος και εμείς να προβάλλουμε. Χρέος να αναδείξουμε τη λεβεντιά, τη δυνατότητα, τη δυναμική των ανθρώπων απλών της ελληνικής γης. Και εσείς ως συνεταιριστές έχετε και μεγάλη ευθύνη, αλλά μεγάλη παρουσία, η οποία δίνει ελπίδες για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με την ελληνική γη. Να είστε καλά, καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
δίπλα στο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής, στο Παλαιόκαστρο, βρίσκεται ο επαγγελματικός χώρος του Νίκου του Κατικαρίδη, όπου εξειδικεύεται στην καλλιέργεια της αρώνιας. Μικρός σε μέγεθος, ο σπόρος προέρχεται από Ρωσία και το πήραμε μέσω σε αποφυτόριο Βουλγαρίας. Ο σπόρος αυτός που υπάρχει από τη Ρωσία είναι και αντέχει σε 30 βαθμούς υπό το μηδέν. Ενδείκνεται και για την πατρίδα μας, γιατί εσύ τώρα είσαι σε ένα μοναδικό τόπο, όπως είναι ο Λαχανάς, με ένα υψόμετρο, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 600 μέτρων. Έχω δει ο ίδιος με τα μάτια μου το κτήμα, είναι ένα καταπληκτικό κτήμα και ενδείκνεται για όλες τις περιοχές της πατρίδας μας, για όλες τις τοποθεσίες, για όλα τα χώματα. Δεν έχει ανάγκη από το κρύο. Από τη ζέστη, άμα έχει καύσωνα πολύ, μόνο έχει ένα προβληματάκι. Αλλιώς βγαίνει πάρα πολύ καλό προϊόν και οπουδήποτε και αυτή την και στον κάμπο και στο βουνό. Το βουνό μπορεί να έχει μια εξαίρεση, έχει τον ήλιο, είναι απευθείας στο χωράφι όλη την ημέρα, ενώ ο κάμπος έχει την υγρασία κλπ. Το προϊόν. Το προϊόν βγαίνει όμως ωραίο προϊόν. Είναι ωραίο προϊόν. Είναι αυτά που καταπληκτικό, βλέπω εδώ. Καταπληκτικό. Είναι αυτά που βλέπω εδώ. Είναι αυτό το καταπληκτικό μπουκάλι. Η συσκευασία είναι καταπληκτική. Η ετικέτα. Το περιεχόμενο όμως. Αυτό εδώ. Όπως το νέκταρ. Τι καλό κάνει στον κάθε οργανισμό. Στον οργανισμό κάνει πάρα πολλά πράγματα. Χοληστερίνη κατεβάζει. Πίεση κατεβάζει. Άγχος, ενέργεια, δίνει ενέργεια, γιατί αυτή τη στιγμή ο οργανισμός χρειάζεται ενέργεια. Δυναμώνει τον οργανισμό, το στανιάρι που λέμε, στανιάρι τον οργανισμό, αιμορραΐδες, τακτοποιεί, το πεπτικό σύστημα όλο το καθαρίζει, δεν δημιουργεί προβλήματα και ό,τι προβλήματα έχετε καθαρίζει. Το αγιακό σύστημα όλο, το καρδιακό, καθαρίζει, γι' αυτό φεύγει και η χοληστερίνη. Άρα έχουμε πολλές ωφέλειες, ναι, οι οποίες θα λέγαμε οι πιέσεις κατεβαίνουν, πέφτουν, το άγχος πέφτει, η ενέργεια ανεβαίνει, ναι, στα ύψη, ναι, βοηθάει στο πεπτικό, βοηθάει δηλαδή στο στομάκι, βοηθάει παντού. Πολλά πράγματα. Ένα τέτοιο προϊόν μπορεί να βοηθήσει και τους καλλιεργητές στα νέα δεδομένα της αγροδιατροφής, δηλαδή μιας ζωής περισσότερο αγχωτικής, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Δηλαδή, μπορεί να φέρει ωφέλη στους νέους αγρότες, στους νέους καλλιεργητές. Ακόμα όμως και στους παλιούς θέλουν να δοκιμάσουν και πέρα από τις παλιές γνωστές καλλιέργειες. Είναι ένα προϊόν που μπορεί να φέρει μπορεί να το καλλιεργήσει την άνοιξη στον αγρότη. Ο καθένας μπορεί να το καλλιεργήσει. Να μην βάλει μέσα στο χυμό διάφορα πράγματα, να είναι αυτούσιο, να είναι 100% χυμός αρώμιας. Και κάνει πάρα πολύ καλό τον οργανισμό, τον κάθε οργανισμό. Διορθώνει πάρα πολλά πράγματα. Αρκεί να μην οθευτεί, ούτε να βάλουμε ζάχαρη, γιατί είναι λίγο στιφό από τη φύση του το προϊόν. Να το δοκιμάσουν, ναι, κιόλας. Είναι αυτό το προϊόν. Είναι αυτό το προϊόν. Ναι. Ναι. Αυτό είναι η αρώνια, είναι τόσο μικρό, έχει στιφάδα. Είναι καταπληκτικό, είναι μικρούλι, αλλά όμως είναι θαυματουργό. Θα βοηθήσει τους αγρότες όμως και οικονομικά, δηλαδή είναι ένα προϊόν το οποίο έχει ιδιαιτερότητες. Αυτό το προϊόν μπορεί να απορροφηθεί για να έχει, θα λέγαμε, και ένα εισόδημα καλό ο καλλιεργητής στην πατρίδα μας, στο εξωτερικό. Έχει ξεκινήσει ήδη τη αρώνια, γιατί υπάρχουν σε πολλά σημεία της χώρας αρώνια φυτεμένα και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, και προχωράει. Είναι η αρχή.
η καλλιέργεια της αρρώνειας εδώ στον τόπο μας ακόμα είναι αρχή. Είναι καινούρια καλλιέργεια, δεν την ξέρει πολύ κόσμος. Και έχει μέλλον. Αρκεί να είναι ατόφιο, να είναι γνήσιο, για να μπορεί να πιστέψει και ο κόσμος τι είναι η αρρώνεια, να το παίρνει από οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε περιοχή υπάρχει αρρώνεια, να το παίρνει και να του κάνει καλό στον οργανισμό. Το δεντρίλιο. Είναι... Σε πόσο καιρό μπορεί να καρποφορήσει? Μετά από 3 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια. Πόσα χρόνια έχετε εσείς το κτήμα πάνω στο λαχανά? Η καλλιέργεια άρχισε το 2011. Το 2011. Έχουμε ένα σημαντικό, θα λέγαμε, χρόνο με τον οποίο έχουμε ασχοληθεί. Τα αποτελέσματα, μέσα από δυσκολίες, δεν το συζητάμε, είναι ελπιδοφόρα. Ελπιδοφόρα. Αυτή είναι μόνο ότι κάνει καλό στον αυτό. Το δεύτερο είναι ότι κάνει καλό στον οργανισμό και αυτό σιγά σιγά ο κόσμος θα το μάθει. Απλά θέλει ο κόσμος πληροφόρηση, δηλαδή νέα προϊόντα, νέες καλλιέργειες, δυναμικές καλλιέργειες, οι οποίες δεν είναι τόσο γνωστές, όμως είναι πλέον προϊόντα της γης, των νέων καλλιέργειων που τα έχει ανάγκη ο κόσμος. Όχι μόνο όμως οι Έλληνες, θα έλεγα, σε όλο τον πλανήτη. Ξέρετε, μου είπανε δύο γιατροί. Αυτό το προϊόν, όποιος το παίρνει, θέλει να πάρει ψάχμακα. Μου το είπανε δύο γιατροί. Το προϊόν αυτό, όποιος το γιατρό το δοκιμάσανε. Και μου λένε, δεν θέλει να παίρνει φάρμακα, να μην τα φάρμακα. Έχεις λοιπόν μετά, ακούμε ότι ουθείς, έχει τη δυνατότητα να διατρέψει. Μέσα από την πρόληψη μπορεί να προλάβει πολλά άσχημα. Πρόσφυγες ασθένειες. Και όπως λέει ο Νίκος ο Κατηγαρίδης και το λέει, γιατί το νιώθει, το ζει, το ξέρει, το πιστεύει, το έχει δοκιμάσει και το λέει και είναι η αγορά. Όλοι, όταν δοκιμάσει το νιώθει, δεν θα είσαι πώς επισκέπτεσαι στα νοσοκομεία, στα φάρμακα. Άρα, με αυτό θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ως πληροφορία θα τους δώσει και είναι μια καλλιέργεια για χρόνια όπου μπορεί βήμα-βήμα να μπει στην αγροδιατροφή, μπορεί να μπει στο καθημερινό τραπέζι του Έλληνα. Είναι η αρχή και οπωσδήποτε δεν θα μιλήσει γιατί είναι προϊόν που διορθώνει τον οργανισμό και από εκεί και πέρα θα περπατήσει. Ας είναι η αισιοδοξία μου. Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Και εγώ ευχαριστώ. Έχουμε μία γνώση το τι σημαίνει παραδοσιακό προϊόν. Συνήθως πρέπει να επισκεπτόμεθα καταστήματα της γειτονιάς, γιατί εκεί θα βρούμε το κάτι της διαφορετικό, το κάτι της ξεχωριστό. Και πολλά μαγαζιά της γειτονιάς έχουν ξεχωριστά παραδοσιακά προϊόντα. Όπως βλέπω εδώ στον ποντιακής καταγωγής Μάκη Μουρατίδη, παραδοσιακό κατάστημα της γειτονιάς εδώ στη Σταυρούπολη, όπου λέει παραδοσιακά προϊόντα φιλωτά λαχανά. Άρα η παράδοση είναι το α και το ω για την ύπαρξη της ίδιας της πατρίδας. Καλησπέρα. Γεια σου Γιώργο μου. Καλώς ήρθες. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Ευχαριστώ και εγώ χαίρομαι. Γιατί όταν σε βλέπω Φώτη μου θυμίζω στους φίλους της εκπομπής που είναι πολλοί τον λαχανά, τον ιστορικό λαχανά. Γεια σου Γιώργο μου. Τι κάνεις? Ποντιακής καταγωγής. Ποντιακής. Μουρατίδης, Μάκης από... Καστοριά. Καστοριά. Μελάνθιο Καστοριάς. Και κυπελούχος Ελλάδος, να μην το ξεχνάμε αυτό. Ελλάδος. Και κυπελούχος Ελλάδος. Έτσι. Και με μπροστάρει τον πατριώτη μου, τον Κυλκυσιώτη, τον Λάκη το Σημεφορίδη. Το Λάκη το Σημεφορίδη. Το ερώτημα. Πες μου. Τα παραδοσιακά προϊόντα,
μπορούν να φέρουν έξτρα εισόδημα, μπορούν να βοηθήσουν στην οικονομία της πατρίδας μας. Και βέβαια μπορούν, γιατί αυτή τη στιγμή δίνουμε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, μέχρι και τα νησιά Αθήνα, ξέρω εγώ, σε όλη την Ελλάδα. Και ήδη δίνουμε Βουλγαρία, λίγα Γερμανία και τώρα κάνουμε συνομιλίες, τώρα τελευταία πάμε για... Και σε κάποιες άλλες χώρες. Βραζιλία. Βραζιλία. Δηλαδή από το λαχανά ποντιακής προέλευσης παραδοσιακά προϊόντα, τα φιλωτά λαχανά, να φτάσουν μέχρι τη Βραζιλία. Μέχρι τη Βραζιλία και σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Σιγά σιγά θα το διακριτέψω, γιατί θέλω και λίγα χέρια δηλαδή. Ήδη το έχω ρημάσει. Με αυτά τα προϊόντα μεγάλος ο ελληνισμός. Είναι όμως οι ίδιες συνταγές. Οι ίδιες είναι οι ίδιες πρακτικές όσον αφορά την ποιότητα, τη γεύση, ακόμα και πώς θα γίνει. Η ίδια και είναι πώς το κάνει ο καθένας, εντάξει, δεν... Αλλά είναι πάντως... Είναι η ίδια συνταγή. Τα βήματα, τα σημαντικά, τα αρχικά, τα κύρια του να γίνει ένα παραδοσιακό προϊόν όπως είναι τα φιλωτά λαχανά, είναι η ίδια συνταγή, ο ίδιος τρόπος, όπως γινόταν εκεί στην πατρίδα. Το φτιάχνει όπως το φτιάχνει η μάνα μου, συγχωρημένη. Εκείνη η συνταγή είναι. Μπορούν να γίνουν πολλά προϊόντα που να έχουν ένα όνομα όπως εσείς στην περιοχή του Λαχανά και αυτά τα προϊόντα να μπουν στην αγορά. Δηλαδή πέρα από τα παραδοσιακά φιλωτά λαχανά, κι άλλα. Δηλαδή βέβαια, η ελληνική φύση μπορεί, η ελληνική γη μπορεί, οι Έλληνες μπορούν. Ήδη υπάρχουν σε όλη την αγορά κάποιοι και άλλοι συνεργάτες οι οποίοι κάνουν, ας πούμε, παραδοσιακά, τα οποία είναι σε όλη την αγορά. Σε όλα τα σούπερ μάρκετ και μικρά καταστήματα. Ήδη, ας πούμε, και τα δικά μου, αλλά και φιλωτά. Δεν έχει να κάνει μόνο για τα φιλωτά. Έχει και από άλλες εταιρείες. Τα πάντα, δηλαδή ό,τι μπορεί να σερβιριστεί και να μαγειρευτεί στο ελληνικό τραπέζι. Ναι, ήδη είναι σε όλη την αγορά. Και ακόμα και στο εξωτερικό κάποιοι έχουν διοικητεύσει τα, όπως λέμε, τους τραγανάδες. Τι πρέπει να προσέξει ο μεταποιητής, ο κατασκευαστής παραδοσιακών προϊόντων. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ούτως ώστε να μην απογοητευτεί. Σωστή ποιότητα πρέπει να κάνεις για να μπορείς να προωθηθεί σωστά υλικά για να προωθηθεί το προϊόν. Αλλιώς, άμα δεν κάνεις σωστό προϊόν, δεν μπορεί. Δεν το σώζει δηλαδή ούτε η προώθηση, ούτε η διαφήμιση, δεν το σώζει τίποτε. Τίποτε το όνομα, αν έχεις καλό προϊόν, μιλάει μόνο του. Να μας το πει ο κύριος Μάκης, γιατί ο κύριος Μάκης είναι ο άνθρωπος που κάθε μέρα συνομιλεί με πολλούς καταναλωτές. Παραδοσιακό κατάστημα. Πόσα χρόνια το έχεις? 25 χρόνια έχω το μαγαζί, 25 χρόνια στηρίζω τα παραδοσιακά προϊόντα όπως με στηρίζουν και αυτά. Κάθε μέρα έρχονται άνθρωποι οι οποίοι ζητάν επίμονα τα παραδοσιακά προϊόντα, γιατί βλέπω είναι πραγματικά πολλά μέσα σε αυτόν τον υπέροχο χώρο εδώ της γειτονιάς. Έρχονται καθημερινώς που μου ζητάνε παραδοσιακά προϊόντα πάρα πολύ και έχουμε και έναν καλό χαμό με τα φιλωτά του Φώτη. Ο μεγάλος χαμός γίνεται με αυτά. Ο Φώτης έχει και πολλά συνενή και ωραίος άνθρωπος. Η κυρία Βασιλική από κοντά στηρίζει. Ο Λαχανάς είναι επωνυμότατος. Και το παν είναι σε αυτά να μπορέσεις να κρατήσεις πέρα από τις συνταγές και την ποιότητα για να μπορέσουν να υπάρχουν σωστά προϊόντα. Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό. Πάνω απ' όλα. Και να έχεις μια σταθερή ποιότητα. Ναι, σταθερή πάντοτε. Οι οποίοι, ας πούμε, προμηθευτές που έχουμε παραδοσιακά προϊόντα, τους έχω. Αν όχι τα 25, τους έχω τα 23, τα 20, τα 19, δεν έχει φύγει προϊόν από εδώ μέσα, ο οποίος δεν έχει πειράξει την ποιότητά του, τα οποία τα ζητάει ο κόσμος. Άρχισε να τα ζητάει και τα ψάχνει. Και είναι καλό αυτό, γιατί μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο εμάς, αλλά μπορεί να βοηθήσει και άλλο κόσμο τον οποίο θα εργαστεί. Αυτό ήθελα να ρωτήσω και με αυτό να κλείσουμε. Φώτη μου, έτσι καρδιακά, έτσι με την λεβέντη και την αρχοντιά των ποντίων,
Γιατί και οι δυο είστε πόντι. Εγώ είμαι κατά το ίμιση. Εσείς οι πόντι λέτε ότι αν είναι από τη μαμά είναι 51%. Εμένα είναι από τη μαμά. Το άλλο επίθετο είναι Αντωνιάδης. Θα έλεγε στα νέα παιδιά να ασχοληθούν με τα παραδοσιακά προϊόντα? Και βέβαια, αλλά πρέπει να έχεις μεγάλη διάθεση και επιμονή. Αλλιώς δεν γίνεται. Εμείς δουλεύουμε 18 ώρες από τις 4 και βάλει και μέχρι τις 10 τρέχουμε στους δρόμους. Θέλει πολλή δουλειά. Έτσι εύκολα δεν γίνονται αυτά. Αυτά που κάναμε τα κάναμε μεγάλη... Μεγάλο αγώνα. Μεγάλο αγώνα. Τη νύχτα μέρα την κάνουμε. Κυρίως απευθύνομαι στα νέα παιδιά. Τη νύχτα την κάναμε ημέρα, λέει ο Φώτης ο Στεφανίδης. Ο Δε Μάκης, ο Μουρατίδης, λέει 25 χρόνια το μαγαζί ζει ουσιαστικά από τους ανθρώπους που ζητάνε παραδοσιακά προϊόντα. Αν παντρέψουμε τη διάθεση των καταναλωτών, την ανάγκη να προμηθευτούν, να αγοράσουν, να δοκιμάσουν, να γευθούν, να ζήσουν με τα παραδοσιακά προϊόντα, τότε η συνταγή όμως της επιτυχίας είναι αυτή που λέει ο Φώτης ο Στεφανίδης. Η μέρα δεν έχει τελειωμό. Νύχτα ημέρα στον αγώνα και η επιτυχία θα έρθει. Σας ευχαριστώ πολύ φίλοι ευχαριστώ. Μου. Με δώσετε δυνατότητα να τα ευχαριστώ. Πούμε, ευχαριστώ. Να δώσετε και ένα μήνυμα έτσι ελπίδας στον ελληνισμό ότι η υγεία μας θα μας στρέψει. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς. Αποτελεί ένα ζωτικότατο παράγωνα ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα στην πατρίδα μας. Όμως υπάρχουν προοπτικές στην αγροδιατροφή όσον αφορά τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Και ποιες είναι αυτές? Ειδικώς να μας απαντήσει ένας άνθρωπος που ζει κάθε μέρα τη δυσκολία, την όποια χαρά του κτηνοτρόφου. Ο κτηνίατρος ο Βασίλης ο Λογοφετίδης στο Λαγκαδά. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την ευκαιρία που μου δίνεις. Θα πούμε εισαγωγικά δύο πράγματα. Η χώρα μας αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Η κρίση αυτή δεν είναι οικονομική. Οικονομικό είναι το αποτέλεσμα που βιώνουμε. Τα αίτια της κρίσης, εν συντομία, είναι τέσσερα. Πρώτον, η υπερκατανάλωση. Δεύτερον, η μειωμένη παραγωγικότητα που έχουμε ως λαός. Τρίτον, η αδυναμία παραγωγής, όταν αποφασίζουμε κάποτε να παράγουμε, δυστυχώς δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους ασιατικούς λαούς, είτε σε επίπεδο ποιότητας, είτε σε επίπεδο γνώσης, διότι δυστυχώς μας έχουν υπερφαλαγγίσει σε γνωσιολογικό επίπεδο. Υπάρχει όμως και ένας τέταρτος παράγοντας, πάρα πολύ σοβαρός, που δεν ελέγχθη ποτέ. Το βασικότερο αίτιο της κρίσης που αντιμετωπίζουμε είναι ο υπερπληθυσμός της γης, ο οποίος είναι πρώτο πυλόν και θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα τα επόμενα χρόνια. Τώρα, πού συνδέονται όλα αυτά και ιδιαίτερα ο τέταρτος παράγοντας με το πρόβλημα της αγροδιατροφής? Ο Έλληνας είναι παραδοσιακά κρεατοφάγος. Δυστυχώς όμως η χώρα μας παράγει μόνο το 30-35% του κρέατος που καταναλώνει. Το υπόλοιπο κρέας το εισάγουμε. Τα αίτια της ιστορίας αυτής είναι πρώτον παράγοντες καθαρά οικονομικοί. Δεν μπορέσαμε ποτέ να αναπτύξουμε την κτηνοτροφία όσο έπρεπε να αναπτύξουμε. Είναι το γεγονός ότι βρίσκουμε σε ξένες χώρες πολύ φθηνότερο κρέας για να εισάγουμε. Βέβαια, αυτό είναι καλό όταν έχεις λεφτά να εισάγεις. Τα επόμενα όμως χρόνια η χώρα μας ίσως να μην έχει τα απαιτούμενα χρήματα για να εισάγει το κρέας που καταναλώνει. Και σε μια χώρα με συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό που ζητά, που έχει ανάγκη τη ζωική πρωτεΐνη για τη διατροφή του, θα υπάρξει ένα σοβαρό πρόβλημα που μπορεί να δημιουργήσει και σε μια έκρηξη τιμών. Διότι η αγορά μας διδάσκει ότι όταν κάτι ζητιέται πολύ και είναι σε έλλειψη, η τιμή του αυξάνεται και το ξέρετε.
τι μπορεί να γίνει. Η Ελλάδα οφείλει και πρέπει να αναπτύξει την κτηνοτροφία. Οφείλει και πρέπει να γίνει διατροφικά αυτάρκης. Πρέπει να παράγουμε τουλάχιστον το κρέας που καταναλώνουμε για να έχουμε καλυμμένα τα νότα μας, για να αποφύγουμε άλλους κινδύνους, να αποφύγουμε δύσκολες καταστάσεις. Όταν όμως μιλάμε για ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, αυτή είναι μια πολύ αόριστη έννοια. Η κτηνοτροφία δεν αναπτύσσεται γενικά και αόριστα. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε κανείς, θα μπορούσε να διαρωτηθεί. Να αναπτύξουμε τη χειροτροφία, το κοτόπουλο. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Η βιομηχανική κτηνοτροφία που έχει να κάνει με το χείρο και με το κοτόπουλο έχει δύο βασικά μειονεκτήματα. Πρώτον, υφίσταται σε ένα λυσαλαίο διεθνή ανταγωνισμό και δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορούμε να ανταποκριθούμε στο χαμηλό κοστολόγιο των υπολείπων χωρών. Και το δεύτερο βασικό μειονέκτημα είναι ότι τα ίδια αυτά, το κοτόπουλο και ο χείρος, ανταγωνίζουν διατροφικά τον άνθρωπο. Πού βρίσκεται λύση, κατά την προσωπική μου άποψη, στην πλευρά των μυρικαστικών. Τα μυρικαστικά είναι σοφά ζώα. Ο Θεός τα πρίξει με την ικανότητα να μπορούν να πέπτουν κυταρίνες. Να μπορούν να τρώνε άχυρα, να τρώνε πουρνάρια, να τρώνε πράγματα που δεν τρώνε ούτε οι κότες, ούτε οι χείροι. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν το φυσικό περιβάλλον και να μας παράγουν ζωική πρωτεΐνη κατά πολύ φθηνότερη από τα προηγούμενα είδη. Αλλά και εκεί όμως υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, διότι ορισμένες κατηγορίες μυρικαστικών, όπως είναι τα πρόβατα ή όπως είναι οι αγελάδες, είναι στενά συνδεδεμένες σε ό,τι αφορά την ανάπτυξή τους με τις παιδινές εκτάσεις, τις οποίες όμως η Ελλάδα δεν έχει και σε αυθονία. Τι έχει η χώρα μας? Βουνά. Τι έχουν τα βουνά? Πουρνάρια. Τι θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί κατάλληλα τον ορεινό όγκο? Η έγα, το κατσίκι. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της εγωτροφίας. Επαναλαμβάνω, πρέπει τα βουνά μας να ξαναγεμίσουν με γίδια, να μαυρίσουν τα βουνά μας από τα γίδια. Θα παράγουμε ζωική πρωτεΐνη, χαμηλού κοστολογίου. Το κατσικίσιο κρέας είναι το πιο υγιεινό. Επαναλαμβάνω, ένα κρέας απαλλαγμένο από ιούς, από αρρώστιες, από οτιδήποτε μπορεί να απειλεί τον άνθρωπο. Θα πρέπει το κρέας αυτό να το παράγουμε σε ποσότητα και γιατί όχι και να το τυποποιήσουμε. Αλλά για να τυποποιήσουμε ένα προϊόν και να το εξάγουμε προς τα έξω με υψηλότερη αξία, πρέπει πρώτον να το παράγουμε σε ικανή ποσότητα, γιατί οι διεθνείς αγορές ζητούν ποσότητες, ζητούν ψίχουλα. Όταν αποφασίσουμε να εφοδιάσουμε μια χώρα σαν τη Γερμανία ή σαν την Αγγλία ή σαν την Ινδία ή σαν την Κίνα, θα μας πει ο Κινέζος: θέλω τόσα εκατομμύρια τόνους κρέατος, μπορείς να μου τα δώσεις? Τυποποιημένου, ναι, με υψηλή αξία, ναι, αλλά μπορείς να μου τα δώσεις? Άρα λοιπόν, σε πρώτη φάση αναπτύσσουμε την κτηνοτροφία μας σε ποσότητα, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε προϊόντα μοναδικά για να τα τυποποιήσουμε και να τα εξάγουμε, διότι αν δεν υπάρχει μια μοναδικότητα σε ένα προϊόν, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να τυποποιηθεί και να εξαχθεί. Έτσι λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα είναι πάγονται το ένα του άλλου, η ποσότητα, η μοναδικότητα, η τυποποίηση. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να αναπτύξουμε την ποσότητα. Και για να γίνει αυτό πρέπει να δώσουμε φοροαπαλλαγές. Ειδικά στους Έλληνες που θέλουν να ασχοληθούν με τα γίδια, με τα κατσίκια. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να παράγουμε ποσότητες. Για να έχει ο κοσμάκης να φάει μέσα στις πόλεις, πολύ βασικό για την ειρήνη, για την ευημερία του κράτους, για την κοινωνική ειρήνη, έτσι. Όταν υπάρχει κρέας και όταν ο κόσμος είναι χορτασμένος, δεν φοβάσαι τις εκρήξεις τις κοινωνικές. Όταν όμως δεν υπάρχει το κρέας, τα πράγματα αρχίζουν και ζουρίζουν. Γίνονται πλέον επικίνδυνα. Η χώρα μας παρέχει τον ορεινό όγκο, το πουρνάρι. Είναι μια σοφή χώρα. Μπορούμε να ζήσουμε, να αναπτύξουμε την κτηνοτροφία μας, να ζήσουμε λίγο πιο φτωχικά, να μειώσουμε την υπερκατανάλωση, να δώσουμε θέσεις εργασίας. Μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή τη δυσμενή κατάσταση που είμαστε, αρκεί να το πάρουμε απόφαση και να δουλέψουμε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω από την εμπειρία μου ότι το κατσικίσιο κρέας είναι πάρα πολύ υγιεινό και πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους ανθρώπους αυτούς να ξαναμαυρίσουν τα βουνά μας από τα γίδια. Είναι σημαντικό αυτό. Η Βόλβη, τα βουνά της Βόλβης είχαν 140.000 γίδια. Και ο κόσμος δεν πεινούσε. Δεν ζούσε πλούσια, δεν ζούσε με πολυτέλειες. Είχε όμως το φαγητό του, είχε τα χρήματά του να πάει στο μπακάλι, είχε την αξιοπρέπειά του. Τα χωριά δεν ήταν έρημα. Είχαν το μπακάλικο, είχαν το καφενείο και όλα αυτά που οφείλονταν στα γίδια, στη γη. Και εκεί πρέπει να ξαναγυρίσουμε. Γυρίζοντας πίσω στις ρίζες, στα πέτρινα μεν χρόνια, αλλά υγιεινά χρόνια,
εκείνα τα προϊόντα, τα καταπληκτικά, μπορούμε να τα αναβιώσουμε με έναν τρόπο τώρα που να έχει υπεραξία, δηλαδή ένα διαφορετικό, ίδιας ποιότητας, γιαούρτι, γάλα, κρέας, βούτυρο. Με το γίδινο γάλα μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Να δημιουργήσουμε προϊόντα αφάνταστης ποιότητας. Να τα εξάγουμε. Να δώσουμε ξανά ζωή στα μικρά χωριά, σε αυτές τις μικρές κοινότητες. Αυτό έχουμε την τεχνική πλέον δυνατότητα να το κάνουμε. Η γαλακτοκομεία μας είναι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Υπάρχουν γαλακτοβιομηχανίες ελληνικές, οι οποίες εξάγουν σε όλα τα κράτη του κόσμου με υψηλή τεχνογνωσία, με ανθρώπους άξιους, με τεχνολόγους μέσα που θα αναλάβουν. Αλλά πάνω απ' όλα αυτό απαιτεί ποσότητα. Δεν μπορούμε με μικρές ποσότητες να κατακτήσουμε μια διεθνή αγορά 6 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Πρέπει να παράγουμε ποσότητες. Μόνον τότε η Ελλάδα έχει ευκαιρίες. Επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να φοβόμαστε. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο ζωής μας, να ζήσουμε πιο φτωχικά. Δεν θα πάθουμε τίποτα. Λοιπόν, πιο συμμαζεμένα, πιο σπαρτιάτικα. Θα καταναλώνουμε λίγο, θα τρώμε λιγότερο. Δεν θα πάθουμε και τίποτα, θα χάσουμε και κανένα κιλό. Αλλά αυτό θα μας εξασφαλίσει την αξιοπρέπειά μας και υγιή τρόπο διαβίωσης. Και να πω δύο κουβέντες κλείνοντας, επειδή γίνεται πολύ ντόρος για τα πετρέλαια και για τα αποθέματα της Ελλάδος, θα πω μια προσωπική άποψη. Η Ελλάδα έχει πολύ πετρέλαιο και πολλούς υδρογονάνθρακες. Δεν θα τα πάρουμε εμείς, ούτε τα αδέρφια μας οι Τούρκοι. Θα τα πάρουν οι ξένες πολυεθνικές. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να μην σκοτωνόμαστε και να μην μαλώνουμε άδικα και να μην τρογόμαστε μεταξύ μας. Θα επιλέξουμε να ξαναγυρίσουμε πίσω, να ζήσουμε με τον αρχαίο, φτωχικό, αξιοπρεπή, υγιή τρόπο και αν το κάνουμε αυτό, πιστέψτε με, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα και από κανέναν. Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι επιπολαιότητες σε επίπεδο υδρογονανθράκων πληρώνονται με αίμα. Καλύτερα να ζήσουμε φτωχικά και ειρηνικά παρά επιπόλαια και καταστροφικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Για το χρόνο σου. Ξέρω ότι είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Όμως όλα αυτά είναι λόγια παντρεμένα μέσα από την καθημερινότητά σου. Είναι τα βιώματά μου. Τα βιώματά μου είναι τα βιώματά μου. Μέσα απλούς. Με απλούς ανθρώπους. Θλίβομαι που βλέπω χωριά άδεια, βλέπω 5 καφενεία σε ένα χωριό και λέω γιατί παλιά υπήρχαν 5 καφενεία. Και αυτό τώρα δεν υπάρχει κανένα. Γιατί. Είχαν τα κατσίκια τους, είχαν τα καπνά τους. Φτωχοί άνθρωποι. Δεν είχαν, ρε παιδί μου, πολυτέλειες. Δεν είχαν αυτοκίνητα πολυτέλειες. Αλλά ήταν άνθρωποι νοικοκυρέοι. Στην Ελλάδα πρέπει να ξαναεξυψώσουμε τους νοικοκυρέους, τους σωστούς ανθρώπους. Μόνο με αυτούς η χώρα αυτή θα πάει μπροστά και με κανέναν άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Αγροδιατροφή, αγροοικονομία, θέματα πάρα πολύ σημαντικά, όμως κάποιες φορές μπορεί να είναι και ακατανόητα, κυρίως για κάποιους ανθρώπους της γης, οι οποίοι μέσα από την κούρασή τους να μην μπορούν να τα κατανοούν ως προς την προοπτική που δημιουργείται. Πάντοτε όμως υπάρχουν οι άνθρωποι, οι ειδικοί, τα γραφεία που εξειδικεύονται στο χώρο. Ένα από αυτά η Ergoplanic, όπου μπορούν οι αγρότες να έχουν δίπλα τους, ανά πάσα στιγμή, τον δικό τους άνθρωπο. Τον άνθρωπο που θα τους ενημερώσει με την σοφία, με την γνώση και πάνω απ' όλα με την απλότητα. Για να κατανοήσουν οι άνθρωποι της γης ότι υπάρχει μια άλλη προοπτική. Υπάρχει μια άλλη διαδικασία που μπορούν να ακολουθήσουν. Και το ερώτημα που μπαίνει για να είμαστε ωφέλιμοι μέσα από αυτή την εκπομπή είναι στους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας, στον Σπύρο τον Τζιάκα και στον Τάσο τον Μητσόπουλο. Μεγάλη καλημέρα, έρχεται η άνοιξη, αναγεννάται η φύση. Καλή άνοιξη σε όλους. Καλή, θα έλεγα, διάθεση σε όλους. Το ερώτημα, φίλε Τάσο, είναι σε ποιους πυλώνες μπορεί να στηριχθεί, ποιο μπορεί να είναι το οικοδόμημα της αγροδιατροφής και της αγροτοοικονομίας στην πατρίδα μας.
Είναι πολύ σημαντικός ο κλάδος της αγροδιατροφής, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Αυτό είναι ένα... Υπάρχουν πολλά κίνητρα που μπορούν να βοηθήσουν τους παραγωγούς μας σήμερα να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία τα προϊόντα τους και να μην είναι απλά προϊόντα τα οποία ανταγωνίζονται τα φτηνά προϊόντα του τρίτου κόσμου ή και του χωρών εκτός Ευρώπης που έρχονται με πολύ χαμηλές τιμές. Τα κίνητρα αυτά δίνονται κυρίως από ευρωπαϊκά προγράμματα και εθνικού και εθνικά προγράμματα. Υπάρχει το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που περιλαμβάνει ένα σωρό από μέτρα που ενισχύουν τους αγρότες είτε μέσω των σχεδίων βελτίωσης, είτε μέσω του προγράμματος μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, προγράμματα που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία ομάδων παραγωγών, προγράμματα που αφορούν τη συνεργασία των παραγωγών μεταξύ τους, που δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσουν τα προϊόντα τους, να τα δώσουν προστιθέμενη αξία, να αποκτήσει έτσι το προϊόν τους μια πολύ μεγαλύτερη οικονομική αξία και ένα επιπλέον εισόδημα για αυτούς. Και υπάρχει βέβαια και ο αναπτυξιακός νόμος, ο νόμος 4399 του 2016, εθνική πόρη, που και, αυτοί, και μέσω αυτού μπορούν οι παραγωγοί να συμμετέχουν και να υλοποιήσουν επενδυτικά προγράμματα για την αναβάθμιση των προϊόντων και τη βελτίωση της λειτουργίας των εκμεταλλεύσεών τους. Ο συνεργατισμός μπορεί να παίξει ρόλο σε αυτή την προοπτική. Σαφώς, σαφώς. Ο συνεργατισμός, τα συλλογικά σχήματα, ιδιαίτερα τα ευέλικτα μικρά συλλογικά σχήματα, είναι το μέλλον. Είναι κάτι το οποίο η Ευρώπη το στηρίζει με πάρα πολύ μεγάλο πάθος, γι' αυτό και τα κίνητρα που δίνονται σήμερα αφορούν κυρίως σύσταση και λειτουργία μικρών ευέλικτων σχημάτων, ομάδων παραγωγών, οργανώσεων παραγωγών. Αυτό απεικονίζεται πολύ έντονα στην νομοθεσία που έχει βγει τελευταία, έχει ψηφιστεί και αφορά την σύσταση και λειτουργία ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, όπου ο αριθμός των μελών που μπορούν να συμμετέχουν και να συστήσουν ένα τέτοιο σχήμα συλλογικό είναι πλέον πολύ μικρός, δηλαδή και 5 άτομα, 5 παραγωγοί μπορούν να συνασπιστούν να φτιάξουν μια ομάδα παραγωγών ή 20 να φτιάξουν μια οργάνωση παραγωγών. Σχήματα ευέλικτα γιατί γνωρίζονται μεταξύ τους, δεν υπάρχει μια οικειότητα και μπορούν να τραβήξουν μπροστά. Αυτά τα σχήματα πρημοδοτούνται τόσο για τη σύστασή τους, όσο και για την ολοποίηση επενδυτικών σχημάτων που θα τους επιτρέψουν να βελτιώσουν και να δώσουν μεγαλύτερη αξία στα προϊόντα που διαχειρίζονται. Η νομοθεσία, η πολιτεία, θα έλεγα ως επί των οικονομικών αρμόδιων και των αδειοδοτήσεων ως μηχανικός, Σπύρο μου, είναι αρρωγός. Αντιλαμβάνεται δηλαδή τα νέα δεδομένα, τα παγκόσμια, τα οποία όμως θα ήταν άδικο να λέγαμε ότι δεν τα αντιλαμβάνεται, αλλά θα έλεγα πάντοτε μέσα από την ελληνική δημόσια διοίκηση, νομοθεσία, που κάπου εκεί λίγο τα πράγματα χωλαίνουν. Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια και πάντα και από πιο παλιά, πάντα υπάρχει η πρόθεση της πολιτείας να απλοποιήσει τις διαδικασίες και της αδειοδότησης και των ελέγχων και όλα. Απλά, όσο και να απλοποιούνται, πάλι σε σημαντικό βαθμό είναι αρκετά επίπονα και χρονοβόρα. Συνήθως η επιχειρηματικότητα στηρίζεται και στον ενθουσιασμό. Όταν κάτι δεν μπορείς να το κάνεις άμεσα εκείνη τη στιγμή που το θέλεις και πρέπει να περιμένεις για μεγάλο διάστημα για αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, υπάρχει επικάλυψη κάποιων υπηρεσιών στη γνωμοδότηση επί της αδειοδότησης, κάπου λίγο κουράζει και ατονεί το ενδιαφέρον. Πάντως, τα τελευταία χρόνια γενικότερα έχει απλοποιηθεί η διαδικασία σημαντικά. Γίνονται συνέχεια βήματα, όχι άλματα. Και βοηθάει γενικότερα, όχι μόνο στον αγροβιομηχανικό τομέα, αλλά γενικότερα οποιοδήποτε θέλει να επενδύσει πάνω στη μεταποίηση. Άρα, υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα. Βήμα-βήμα. Απλά θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι πρέπει να είμαστε ενεργονισμένοι με κάποια πρότυπα, κανονισμούς, γιατί είμαστε και η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα πρέπει να είναι σύμφωνα με την νομοθεσία και την ευρωπαϊκή.
η υπεραξία πώς μπορεί να επιτευχθεί όλων των αγροτικών προϊόντων, είτε πρόκειται για μελισσοκομεία, είτε πρόκειται για κτηνοτροφία, την αλγεία, τα αγροτικά μας προϊόντα που αφθονούν στην πατρίδα μας λόγω του μικροκλίματος. Η υπεραξία, έχουμε δύο πυλώνες που μπορούν να βοηθήσουν και να αυξηθεί. Η μία είναι να αναδείξουμε την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων, η οποία είναι πάρα πολύ υψηλή και λόγω περιοχής, Μεσόγειο, αλλά και λόγω των καλών προδιαγραφών και της μεγάλης δουλειάς που ρίχνουν οι παραγωγοί. Άρα το ένα είναι να αναδείξουμε τα ίδια μας τα προϊόντα, να τα διαφημίσουμε, και το δεύτερο είναι να δημιουργηθούν σχήματα που θα μπορέσουν να βοηθήσουν αυτήν την προστιθέμενη αξία να τη μετατρέψουμε σε έμπρακτο αγαθό για όλους τους καταναλωτές. Αυτό εδώ μπορούν να το κάνουν οι ομάδες παραγωγών, αφού συγκεντρώνουν μια σημαντική ποσότητα προϊόντων, ποσότητα που πλέον δημιουργεί οικονομικότητες για να προσθεθεί η υπεραξία και να προχωρήσει να διανεμηθεί παρακάτω στον καταναλωτή τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα, φίλε Σπύρο, φίλε Τάσο, αυτό που κατανοώ, αυτό που καταλαβαίνουν και οι φίλοι της εκπομπής, οι άνθρωποι της γης, είναι ότι με δυσκολίες, με ανηφόρες υπάρχει ελπίδα. Και υπάρχει ελπίδα μέσα από άλλα δεδομένα. Κυρίως δηλαδή εξωστρέφεια, ποιοτική αναβάθμιση, ό,τι παραγόμενο προϊόν και αν είναι να γίνει, και φυσικά να προγραμματιστούμε όλοι μας. Να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας. Εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους που βοήθησαν να γίνει αυτή η εκπομπή. Από ένα μικρό στούντιο, από εδώ, από τον καταπληκτικό τόπο που λέγεται Λαγκαδάς, να πούμε ότι υπάρχει μέλλον στην πατρίδα, η αγροδιατροφή, η αγροοικονομία, είναι τα χαρακτηριστικά που μπορούν, αν προσεχθούν σε βάθος χρόνου αλλά και με βάθος σκέψης, να αλλάξουν τα δεδομένα για μας στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, που είναι η μητέρα μας, που είναι η πατρίδα μας. Να είσαστε καλά, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.